Το Σταματελό. Καλημέρα σας κύριε, τι κάνετε? Γεια σου Νίκο, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε. Καλή σας μέρα. Ό,τι περιμένει λέει ο Μίτσελ αντίδραση από τον Μαρσέλο. Το Μαρσέλο δεν το έχουν πει να φύγει. Με έχεις ακούσει ποτέ να λέω κάτι τέτοιο? Εγώ έλεγα να περιμένουμε τη λίστα, ναι, την αποστολή για την Ισπανία. Άρα εγώ περιμένω τις αποφάσεις του Μίτσελ. Γι' αυτό, ναι, θυμάστε ότι είχα πει ποιοι θα πάνε στην Ισπανία. Είναι ξεκάθαρα πλέον μετά τα πλάνα του Μίτσελ. Μάλιστα. Άρα δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μην φύγει ο Μαρσέλο. Γιατί εγώ το θεωρούσα δεδομένο στο δικό μου το μυαλό. Λέω ότι ο Μαρσέλο και ο Βρυσάλικο είναι οι δύο πρώτοι που θα φύγουν. Ο Βρυσάλικο έφυγε. Ναι. Για την ώρα εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο για τον Μαρσέλο. Ναι. Και παρά τα όσα γράφονταν, εγώ ότι φεύγει ο Μαρσέλο δεν είπα. Πάντως γενικά το κλίμα αυτό έβγαινε. Υπήρχε. Ναι. Δεν λέω το αντίθετο. Ναι. Δεν λέω το αντίθετο, ότι το κλίμα ήταν από πότε φέραμε τον Μαρσέλο και οδηγεί την ομάδα μόνος του. Αλλά από το οδηγεί την ομάδα μόνος του μέχρι το ότι φεύγει υπάρχει μια απόσταση. Μήπως δεν είναι και τόσο εφικτό να φύγει, λέω εγώ. Γιατί έχει μεγάλο συμβόλαιο. Να φύγει. Νομίζω ότι ο Βρυσάλικο πρέπει να πάρει και περισσότερα. Τι έχει και διαιτές. Ναι. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι αυτό το θέμα. Και στο κάτω-κάτω θα φανεί και στην πορεία. Αν δηλαδή μείνει και δεν παίζει, οκ, μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Αλλά ξαναλέω, του Βρυσάλικο ήταν πιο δύσκολο να σπάσει το συμβόλαιο, θεωρητικά. Ναι, ναι. Γιατί και διαιτές είχε και περισσότερα λεφτά έπαιρνε. Μάλιστα. Στο δικό μου το μυαλό είναι πάντως μια ανατροπή αυτό. Έτσι, γιατί σου είπα και πάλι, είχα καταλάβει ότι είναι ο νούμερο ένα. Καλά, ακόμα έχουμε 23 Νοεμβρίου. Ναι, μέχρι τέλος Γενάρη, δεν ξέρεις πόσους άνθρωπες μπορεί να είναι. Προφανώς, αλλά όταν βγαίνει το ρεπορτάζ ότι ο προπονητής περιμένει τον Μίτσελ, περιμένει τον Μαρσέλο να βγάλει αντίδραση, καταλαβαίνεις ότι έχουμε βάλει σε άλλη βάση την κουβέντα. Σωστό. Και μπορεί να τον δει στην Ισπανία και να πει, παιδιά, δεν μου κάνει, δεν γίνεται. Ναι. Μπορεί να γίνει αυτό. Λέω, μπορεί να έχει πολλές ανθρώπες. Ναι. Εμείς απλά καταγράφουμε το τι γίνεται μέρα-μέρα. Mm-hmm. Έχει προκύψει κάποιο άλλο ζήτημα, κάποια άλλη ένδειξη εν ώψη της ανακοίνωσης αποστολής? Όχι. Απλά νομίζω ότι αυτοί που είναι εκτός πλάνου του Μίτσελ, που φανταζόμαστε όλοι, που το λέγαμε και χθες, αυτοί που μένουν συνήθως εκτός αποστολής, νομίζω δεν θα ταξιδέψουν, οι περισσότεροι τουλάχιστον δεν θα ταξιδέψουν. Εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Κορμπεράν, τη Χάντερσφιλντ δηλαδή, και όχι την Κόμεντρι που είχαμε μάθει αρχικά. Και τη Σταντάρ Λιέγης. Δεν έχει τρίτο φιλικό. Ζιγκερνάγκελ δηλαδή. Ζιγκερνάγκελ, ναι. Τρομερό έτσι. Καλά να μου πεις, όπου και να παίξει, κάπου θα πετύχει κάποιο από τον Ολυμπιακό. Ναι, με τόσους παίκτες που ήταν στον Ολυμπιακό και φύγανε, θα βρει γνωστούς. Απλά είναι και δύο καλοκαιρινοί γνωστοί. Δεν είναι... Ναι, είναι φρέσκοι. Ναι, φρέσκοι, μπράβο. Και θα γίνει και το φιλικό στις 10 του Δεκέμβρη με την Νότια στο Καραϊσκάκη. Αυτά είναι τα τρία φιλικά μέχρι τώρα που έχει ανακοινώσει ο Ολυμπιακός. Για την προετοιμασία του εν ώψη του δεύτερου γύρου, το υπόλοιπο της σεζόν ουσιαστικά. Γιατί έχουμε και το κύπελλο και το δεύτερο γύρο. Και παράλληλα εξετάζουν τις περιπτώσεις για τις μεταγραφές. Ναι. Εκεί... Δεν έχει αλλάξει κάτι δηλαδή από αυτά που είπαμε. Εκεί έχουμε κάτι καινούργιο. Καινούργιο όχι. Δηλαδή να πεις ότι ναι, από σε σύγκριση με αυτά που λέγαμε χθες, προέκυψε το όνομα του Τάδε και είναι ένα από πιο μπροστά από τους υπόλοιπους. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, Νίκο μου, ευχαριστούμε. Αυτά. Έτσι κι αλλιώς το ρεπορτάζ των ομάδων, παιδιά, τώρα έχει λίγα πράγματα έως ελάχιστα. Έτσι, δηλαδή, δεν έχει πάρα πολλά πράγματα τώρα που ξεκινήσανε δειλά-δειλά οι προπονήσεις. Περιμένουμε να δούμε τα νεότερα όταν θα σχηματιστούν τα γκρουπ για τις αποστολές. Εκεί θα προκύψουν τα νεότερα. Ιδίως για τον Ολυμπιακό. Ναι. Φαντάζομαι ότι το Παναθηναϊκό είναι πιο ωραία με τα πράγματα, αλλά ιδίως για τον Ολυμπιακό. Είναι πρώτη φορά που περιμένουμε με τόση ανυπομονησία αποστολή. Ναι. Προφανώς. Ωραία. Νικόλα, μας ευχαριστούμε πολύ.